Για πάμε τώρα λίγο. Στα δικά μας θέλω να πάμε τώρα. Ο Μένιος λοιπόν πέρυσι όλη τη χρονιά, η εκπομπή του Μένιου, η εκπομπή, γιατί τώρα θα πει εγώ δεν έλεγα τίποτα, Τατιάνα μου. Έχωνε. Η εκπομπή του Μένιου το διευκρίνησε η λαμπερή παρουσιάστρια. Έκραζε. Χώσιμο, χώσιμο. Αφού δεν έβλεπα, λέω παιδιά μην έρθει και μου πει κανείς τίποτα για το τι είπε ο Μένιος. Μην μπει κανείς στο γραφείο το πρωί και μου χαλάσει τη διάθεση. Το. Έρχεται το καλοκαιράκι. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο τηλεφώνημα δεν είχε τελειώσει την εκπομπή, αν θυμάσαι. Όχι. Ήταν η Κυριακή, μετά την εκπομπή μου. Σε πήρα τηλέφωνο. Ντρου ντρου, παίρνει τηλέφωνο. Παρακαλώ. Τον έχω αποθηκευμένο. Όλα τα νούμερα τα έχει για να είναι σίγουρη. Έχει πολλά τηλέφωνα. Γιατί όταν αποθήκευα ένα, μετά δεν το σήκωνα. Έχει πέντε. Έπαιρνε από άλλα που δεν τα ήξερα. Και μου λες. Τατιάνα, θέλεις του χρόνου να έρθεις στο έψιλον. Με τέτοια πάθεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Μένιο μου. Να είσαι καλά. Είμαι ευγενέστατη, είμαι πολύ καλά στο κανάλι μου. Να το συζητήσουμε. Όχι, Μένιο μου, σε ευχαριστώ. Δεν θέλω να το συζητήσω. Κλείνω το τηλέφωνο και παίρνω την Νατάσα Τσόλκα, την αρχισυντάκτριά μου. Έχει θράσος, Νατάσα μου! Δεν είναι. Τόλμησε να με πάρει τηλέφωνο μετά από αυτά που μου έχει σούρει όλη τη χρονιά, Νατάσα μου. Τόλμησε. Αυτό είπες. Τι άνθρωπος. Είπα κι εγώ που έμοιασα. Τελειώνει. Εγώ ούτε να ακούσω. Φυσικά θέλω να πω ότι εγώ συνέχισα. Γιατί το θράσος, όπως λέει, δεν είναι μόνο εκεί. Συνέχισα και τα επόμενα Σαββατοκύριακα και η εκπομπή έκανε κανονικά τη δουλειά της. Έτερον εκάτερον αυτό, έτσι θα τα ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Χειρότερος έγινε. Λέω, πού θα πας, στο έψιλον θα έρθεις. Εσύ μου δώσες την ευκαιρία μικρό, εσύ με έβαλες στο χώρο, εδώ μαζί θα είμαστε. Δεν θα με αφήσεις μόνο μου και τώρα. Και μετά, παίρνει κάποια μέρα, εκεί πια στο τέλος της χρονιάς, που εγώ τίποτα δεν. Και παίρνει ένα τηλέφωνο και λέει, έρχομαι από το Σταρ. Παθαίνω πανικό. Ναι, γιατί. Τι έρθει από το Σταρ. Αφού ένα όρο πώ ήμασταν. Αν ζώνη που να παίξω, αυτό είπε ότι έρχεται από εδώ, τι θα κάνουμε. Έχει κάρτα, θα δει μέσα. Είχα κάρτα, γιατί να θυμίσουμε και στον κόσμο για να καταλάβει ότι πέρσι την περσινή σεζόν έκανα ραδιόφωνο στο Λάμψη 92,3, όπου ο Λάμψη ήταν στο δεύτερο όροφο, πραγματικά πάνω ακριβώς από τα γραφεία της Τατιάνας. Ένας όροφος είμαστε. Να μην πάνε από μια καλησπέρα. Τόσα χρόνια γνωριμίας. Αμαρτία. Εσύ μήπως έκανες γι' αυτό εκπομπή. Ναι, έχεις ικανό, την εκπομπή για να μπαίνει μέσα στο Σταρ να κάνει. Ήταν η αλήθεια ότι ήθελα αποκαλυπτικά στα FM. Αποκαλυπτικά βέβαια εξελίχθηκαν μετά με την παρουσία σου εδώ. Λοιπόν, και μπαίνει μέσα και έρχεται στο γραφείο μου. Ήταν η στιγμή που βαφόμουν εγώ με τα αυτά, με τις στρέσες. Φτιάχναν κανονικότατα. Με τις στρέσες, αυτά άβαυτη. Είχε και κάτι φανταστικά μανό πάνω εκεί και κάτι πολύ ωραίο. Τα θυμάσαι που τα πήραζε για τα μανό σου. Και ανοίγει και παίρνει μέσα στο γραφείο μου και κάθεται. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι πόσο σημαντική είναι η επιμονή. Εγώ εκείνη την περίοδο ήμουνα πολύ απογοητευμένη από τις συζητήσεις που έκανα με το Σταρ. Πάρα πολύ απογοητευμένη. Πάρα πολύ απογοητευμένη. Γιατί οι δρόμοι μας δεν μπορούσαν να σημαδίσουν. Δηλαδή αυτά που μου έλεγαν. Και δεν ήταν οικονομικό το θέμα. Δηλαδή δεν θα άλλαζαν τους οικονομικούς όρους. Αυτά που μου έλεγαν ήταν πράγματα τα οποία εγώ δεν πίστευα ότι θα πήγαιναν καλά. Τους το έλεγα, τους το ξανά έλεγα, αλλά επέμεναν. Και είχα απογοητευτεί και είχα στεναχωρηθεί, θέλω να σας πω. Γιατί δεν είχα πάρει καμία απόφαση να εγκαταλείψω το κανάλι μου. Εγώ εκεί ήθελα να μείνω. Αλλά κοιτάξτε πώς ένας άνθρωπος τόσο πολύ επίμονος, όταν σου δείξει και σου δείξει κάποιος πόσο πολύ σε θέλει. Είναι λίγο σαν τις σχέσεις τις ερωτικές. Είναι λίγο σαν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που έχουν χημεία. Οι άνθρωποι που είναι σε αυτό το χώρο, σαν και εμάς, που εκτίθενται διαρκώς, πρέπει να έχουν και μια ψυχολογία καλή.
Δηλαδή πρέπει λίγο να πιστεύουν αυτό που κάνουν και να νιώθουν ότι τους πιστεύουν πάρα πολύ οι άλλοι και ότι τους θέλουν πολύ. Ότι θα τους στηρίξουν, ότι θα τους... Και κάπως έτσι, λέω, δεν το συζητάω. Και κάπως έτσι ήρθα εδώ. Χάρη σε αυτό το... Δεν το βλέπετε έτσι γλυκό και χαμογελαστό. Κοίτα, αυτή η φατσούλη αγγελική είναι δαιμόνιος, επίμονος. Και κάπως έτσι είμαι εδώ, θέλω να σας πω. Χάρη σε αυτό εδώ, το δαιμόνιο...